ιδέα για τη δημιουργία δημοτικής πινακοθήκης στη Ρόδο γεννήθηκε τη δεκαετία του 1960, τότε που η Ρόδος ευτύχησε να έχει επικεφαλής των δύο διοικητικών αρχών δύο ξεχωριστούς ανθρώπους και επαγγελματίες. Αφενός, τον δήμαρχό της, δηλαδή τον ιατρό Μιχαήλ Πετρίδη, γνωστό για το όραμα, το πάθος και την αγάπη του για την πόλη της Ρόδου, και αφετέρου τον νομάρχη Ανδρέα Ιωάννου, μια προσωπικότητα της εποχής, έναν διακεκριμένο διανοούμενο, λογοτέχνη και μελετητή της νεοελληνικής ζωγραφικής. Ο Δήμαρχος Ρόδου, στις 21 Φεβρουαρίου του 1962, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση Δημοτικής Πινακοθήκης. Στις 17 Μαΐου του 1964 έγιναν τα επίσημα εγγένεια σε ένα εμβληματικό κτίριο στην είσοδο της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, που από το 1988 έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το 2000, η Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου μετονομάστηκε σε Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Τότε παραχωρήθηκε και δεύτερος εκθεσιακός χώρος εντός της Μεσαιωνικής πόλης, στο χώρο του παλαιού συσιτίου. Σήμερα αυτό το κτίριο αποτελεί το κέντρο σύγχρονης τέχνης του μουσείου, όπου φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις. Το 2002 εγκαινιάστηκε το τρίτο κτίριο, δωρεά των Ιωάννη και Παόλα Νεστορίδη, στο οποίο μεταφέρθηκαν μέρος της μόνιμης συλλογής και το εργαστήριο χαρακτικής του μουσείου. Σήμερα στεγάζονται και οι διοικητικές υπηρεσίες του. Το 2010 εγκαινιάστηκε με νέα δωρεά της Παόλα Νεστορίδη και τέταρτο κτίριο, η νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου, στην οποία γίνονται περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου έχει σήμερα μια πολύ σημαντική συλλογή με πάνω από 1.500 έργα τέχνης. Πράγμα που την καθιστά τη σημαντικότερη δημόσια συλλογή στη χώρα μετά αυτήν της Εθνικής Πινακοθήκης. Η συλλογή διαθέτει σημαντικότατα έργα από όλες τις περιόδους και από όλες τις τεχνικές. Μπορεί κάποιος να δει έργα του Μαλέα, του Παρθένη, του Γίζη, του Λίτρα, του Τριανταφυλλίδη, του Παπαλουκά, έργα παραστατικής ζωγραφικής της γενιάς του 30, του Γιάννη Τσαρούχη, του Γιάννη Μόραλη, του Σπύρου Βασιλείου, της ελληνικής αφαίρεσης, ξεκινώντας από τον Αλέκο Κοντόπουλο και τον Γιάννη Σπυρόπουλο και προχωρώντας τον Αλέκο Φασιανό, σε νεότερους καλλιτέχνες, σε γλύπτες όπως ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, ο Απάρτης, αλλά και Ελλήνων με διεθνή παρουσία, όπως ο Στίβεν Αντωνάκος, ο Παύλος, ο Τσόκλης και πολλοί νεότεροι. Το μουσείο στους τέσσερις χώρους του προσελκύει πολύ μεγάλο κοινό, Έλληνες αλλά και ξένους επισκέπτες που η Ρόδος έχει πολλούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει ληφθεί απόφαση και ξεκινάει η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου της Πινακοθήκης, πράγμα που θα επιτρέψει μία σύγχρονη μουσιογραφική παρουσίαση της μόνιμης συλλογής, αλλά και παρουσίαση διακριτά των δωρεών που έχουν γίνει στην Πινακοθήκη, όπως του Βάλια Σιμαρτζίδη και του Κούκου, και βεβαίως χώρους για να γίνονται περιοδικές εκθέσεις που θα είναι αποτελέσματα συνέργειας, συνεργασίας, δίνοντας στην Ρόδο τη δυνατότητα ενός νέου οργανισμού, ενός νέου μουσείου, ανοιχτού στην κοινωνία των πολιτών, στους επισκέπτες και βέβαια στα σύγχρονα μέσα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, σε ένα ανοιχτό μουσείο.